Γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου. Κυριακή Β' Νηστειών, η Κυριακή που μας έρχεται, και είναι μια περικοπή με πολλά μηνύματα, πολλούς συμβολισμούς. Σας παρακαλούμε, Γέροντα, μιλήστε μας λίγο για την περικοπή αυτής της Κυριακής. Το σημερινό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχος 1 έως 12. Είναι Δευτέρα Κυριακή των Νηστειών. Και μας αναφέρει το Άγιο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ευρισκόταν στην Καπερναού σε ένα σπίτι και εκεί μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι, ώστε δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει να δει τον Χριστό από κοντά. Ευρέθηκαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μετέφεραν έναν παράλυτον άνθρωπο πάνω στο κρεβάτι του, οι οποίοι τον μετέφεραν κοντά στον Χριστό, αλλά δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν τον Κύριο, να τον δει τον παράλυτον άνθρωπο. Και σκέφτηκαν να τον ανεβάσουν στη στέγη και από εκεί να χαλάσουν τη στέγη και να τον κατεβάσουν μπροστά στον Χριστό για να δει τον ασθενή άνθρωπο. Αυτό για μας, στην Κύπρο τουλάχιστον, που είμαστε κοντά στην Παλαιστίνη, στην Ιεροσόλυμα, μπορούσε να γίνει εύκολα, διότι και τα σπίτια τα παλιά τα δικά μας έτσι ήταν. Ήταν με τα δώματα τα λεγόμενα που εύκολα άνοιγαν μια τρύπα και κατέβαζαν από εκεί ό,τι ήθελα. Εφεύραν λοιπόν αυτήν την πράξη οι άνθρωποι βαστάζοντας τον παραλυτικό και κατέβασαν πράγματι τον άνθρωπο με τα σκοινιά, με το κρεβάτι του μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός βλέποντας την πίστη αυτών είπε στον παράλυτον τέκνον αφιοντές οι αμαρτίες σου. Δηλαδή έδωσε στον παράλυτον άνθρωπο αυτό που πραγματικά είχε ανάγκη, την άφηση των αμαρτιών του. Κάποιοι οι γραμματείς που ήταν εκεί καθήμενοι και σκέπτονταν τις καρδίες αυτών, γιατί αυτό λέει βλασφημίας, ποιος μπορεί να δώσει άφεση αμαρτίων παρά μόνο ένας ο Θεός. Ο Χριστός, γνωρίζοντας τι σκέφτονταν, τους είπε ξεκάθαρα σε αυτούς: τι σκέφτεστε μέσα στις καρδιές σας, τι είναι πιο εύκολο να πω στον παράλυτο, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου ή να του πω σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη. Για να δείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου αφιένει επί της γης αμαρτίας, ότι έχει εξουσία να αφήνει τις αμαρτίες των ανθρώπων, λέγει στον παράλυτο άρρωστο: σε σένα λέγω, έγειρε, άρων τον κραβατό σου και έπαγε στον οίκο σου. Και αμέσως σε σηκώστηκε ο άρρωστος άνθρωπος, πήρε το κρεβάτι του και ενώπιον πάντων και αυτοί θαύμασαν και το μέγα γεγονός αυτό και δόξασαν τον Θεό λέγοντες ότι ουδέποτε ούτως είδομε. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά της Καινής Διαθήκης τα οποία περιγράφει ιστορικά γεγονότα της ζωής του Κυρίου, που έχουν σκοπό βέβαια όχι μόνο να μας πούν κάποια γεγονότα ιστορικά, αλλά πολύ περισσότερο να μας πληροφορήσουν ότι ο Χριστός μας είναι Υιός του Θεού του Ζώντος και Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο, να δώσει άφηση των αμαρτιών το πρώτιστο και μετά όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι αναγκαία σε εμάς και την καθημερινή μας ζωή. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα της περικοπής, αν και βλέπουμε πολλούς συμβολισμούς που παρακαλώ έτσι να μας εξηγήσετε. Το κεντρικό νόημα της περικοπής νομίζω ότι είναι η άφεση των αμαρτιών. Δηλαδή αυτό που μας είπε ο Κύριος όταν προσευχόμαστε να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή τον Χριστό να ζητούμε, την άφεση των αμαρτιών μας. Διότι όταν φύγει το βάρος των αμαρτιών από πάνω μας, θα λειτουργήσει ο άνθρωπος ξανά φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και θα βρει τον Θεό Πατέρα μες στην καρδιά του. Πώς συνδέεται όμως αυτή η άφεση των αμαρτιών με αυτή την πράξη των τεσσάρων και του παραλυτικού? Το λέει πιο πάνω στο Ευαγγέλιο. Ειδών δε την πίστη αυτών. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ήταν πεπισμένοι ότι αυτός τον οποίο επήγαιναν ήταν ο Μεσσίας, ο οποίος μπορούσε να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Βέβαια αυτοί δεν ήξεραν ότι θα είχε άφεση αμαρτιών. Αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είχε δύναμη να δώσει τη θεραπεία στον άνθρωπο. Και ο Κύριος θεράπευσε την ψυχή του και το σώμα του ταυτόχρονα. Άρα αυτοί είχαν οι τέσσερις πίστη περισσότερο του παραλυτικού? Δεν νομίζω, διότι και ο παραλυτικός συγκατατέθηκε για να τον μεταφέρουν πάνω στο στέγη και να τον κατεβάσουν από εκεί κάτω. Δεν έλαβαν υπόψη δηλαδή ούτε το δύσκολο του εγχειρήματος, ούτε τον κόσμο τον πολύ που ήταν στο σπίτι μέσα, ούτε τον Χριστό, ότι μήπως σε μάλωνε για αυτό που έκαμε. Αλλά μπροστά στον πόνο τους και στην αγωνία τους, εφεύραν αυτήν την πράξη.
Πάντως αυτή η πράξη είναι πάρα πολύ σημαντική, Γέροντα. Τι σημαίνει για μας σήμερα αυτό, δηλαδή μπορούμε, φαντάζομαι ότι οι τέσσερις παραλυτικοί θα ήταν και κάποιοι φίλοι δικοί μας που θα μπορούσαν να μας βοηθούσαν να μπούμε στην Εκκλησία ή είναι κάτι άλλο? Λέει ένα ωραίο ρητό στους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο αγαπών την εαυτού σωτηρία μηχανεύεται. Αυτός που θέλει τη σωτηρία του εφευρίσκει τρόπους για να σωθεί. Και όλοι οι ασκητές, ιδίως οι πατέρες της ερήμου, όλες αυτές οι ασκήσεις που έκαναν μέσα στο διάστημα της ζωής τους ήταν πραγματικά εφευρέσεις πνευματικών και ασκητικών αγώνων για να καθαρθούν από τα πάθη και να πλησιάσουν τον Θεό και να εκφράσουν τη μεγάλη αγάπη που είχαν προς Αυτόν. Και εφεύρεσκαν διάφορους τρόπους, οι στυλίτες, οι δεντρίτες, οι διαχρυσοσαλοί, οι έγκλειστοι και όλοι αυτοί οι άγιοι που είχαν διάφορους τρόπους ασκήσεως. Ήταν εφευρέσεις δικές τους για να καθαρίσουν από τα πάθη και την αμαρτία και να γεμίσουμε τη χάρη του Θεού. Και σήμερα αυτό το παράδειγμα των τεσσάρων και του παραλυτικού πώς θα εφαρμοζόταν στις δικές μας περιπτώσεις, στη σύγχρονη κοινωνία, ας πούμε? Αν πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει την προαίρεση αλλά δεν έχει την δύναμη να κάνει κάτι. Είναι παράλυτος. Θέλει να κάνει. Αυτό είναι απαραίτητο να θέλει ο ίδιος. Ότι αν θέλει να κάνει κάτι για τη σωτηρία του, μπορούμε εμείς οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι υπόλοιποι αδελφοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν, να τον βοηθήσουμε με την προσευχή τους, με το καλό παράδειγμά τους, με την ανάγνωση πνευματικών βιβλίων, με την τροφοδοσία την πνευματική, να τον βοηθήσουν να πλησιάσει τον Θεό, έστω και αν δεν μπορεί ο ίδιος να το κάνει από μόνος. Όπως στην περίπτωση του παραλύτου που δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος, τον πήραν οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι συγγενείς του. Ο Κύριος έκανε καλά τον παραλυτικό, φαίνεται λόγω της πίστης των φίλων του, στην αρχή τουλάχιστον. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως τον Αρχισυνάγωγο, στη Χαναναία ή τον Ιάριο, δεν ήταν παρόντες οι ασθενούντες, ενώ ο παραλυτικός ήταν ο ίδιος παρόν. Ναι. Έχει κάποια σημασία αυτό? Η σημασία έχει ότι ήταν και αυτός συγκατατιθέμενος στην βούληση και στην προαίρεση των φίλων του. Διότι σίγουρα για να τον βγάλουν πάνω στη στέγη, τον έβγαλαν αφού και ο ίδιος την κατατέθηκε. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Δεν φαίνεται να διαμαρτύρεται για αυτό το θέμα. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον που είπατε πριν είναι ότι ο Κύριος αποκαλεί τον παραλυτικό τέκνο και λέει: συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Δηλαδή, προηγείται η συγχώρεση των αμαρτιών από το θαύμα της θεραπείας μιας ασθένειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό και στη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Ότι πολλοί άνθρωποι που υφίστανται, ας το πω έτσι, ένα θαύμα από τον Χριστό, εάν δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι, αν δεν έχουν πνευματικότητα, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και το θαύμα αυτό λαμβάνει πρόσκαιρες διαστάσεις. Ενώ ο Χριστός ζητάει την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, το αιώνιο θαύμα, που είναι η σωτηρία του ανθρώπου ολόκληρου, η αιώνια βασιλεία του Θεού και ταυτόχρονα και τα υπόλοιπα τα οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχει νόημα να θεραπευτεί το σώμα μόνο για 30, 40, 50 χρόνια και ο άνθρωπος να χαθεί μέσα στην αιωνιότητα. Διότι ο παραλυτικός μέσα σε ένα διάστημα χρόνου επέθανε σίγουρα. Δεν έμεινε μέχρι σήμερα και ασφαλώς θα κοιμήθη από κάποια αιτία που είναι ανθρώπινο. Άρα τελείωσε το θαύμα της θεραπείας παραλύσεώς του. Αλλά το θαύμα της αφαίρεσης των αμαρτιών του έχει αιώνια διάσταση. Και το έχουμε δει αυτό στην Εκκλησία μας από ανθρώπους που έχουν δεχθεί θαύματα από τον Χριστό και από τους Αγίους, θεραπείες ασθενειών, αλλά ξέχασαν στη συνέχεια το αιώνιο θαύμα που είναι η αιώνια σωτηρία. Και άρχισαν να ζουν σε αμέλεια και σε αραθυμία, και τελικά το θαύμα δεν τους βοήθησε πνευματικά. Άρα αυτό που λέμε ότι ωφελείται ο άνθρωπος περισσότερο από την ασθένεια και λιγότερο από την υγεία, τι γίνεται στις περιπτώσεις, όπως είπατε, σε αυτούς που δεν θέλουν να δουν την ωφέλεια, την πνευματική ωφέλεια? Ναι, εννοώ. Ο Θεός πάντοτε ακούει τις προσευχές των ανθρώπων. Και εκείνος κρίνει καλύτερα από εμάς πώς θα ενεργήσει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς γιατί ο Θεός άλλους θεραπεύει και άλλους δεν θεραπεύει. Πάντως είναι γεγονός ότι και η ασθένεια ακόμα βοηθά τον άνθρωπο πνευματικά.
Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε συχνά πυκνά ότι η αρρώστια με βοήθησε πιο πολύ από τη υγεία. Διότι ο άνθρωπος όταν είναι ασθενής ταπεινώνεται, συντρίβεται, επικαλείται τον Θεό, προσεύχεται υπέρ των ασθενών των αδερφών του και υπέρ όλων των κακοπαθούν των αδερφών. Ενώ είναι γεγονός ότι όταν είμαστε καλά, ξεχνιόμαστε και ζούμε σε αραθυμία και σε χαυνότητα, η οποία δεν μας ωφελεί πνευματικά. Και πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, γέροντα? Είναι ασθενής, θέλει να γίνει καλά, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το πνευματικό κομμάτι αυτής της δοκιμασίας. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Με ένα λόγο, με μια προσευχή, με μια παρακίνηση, με ένα βιβλίο, με κάτι που μπορούμε. Από εκεί και πέρα θα το αφήσουμε στην πρόνοια του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι ο Κύριος τον αποκάλεσε τέκνο. Θεωρώ ότι είναι απερίγραπτη ευλογία αυτό. Πώς τον αποκάλεσε τέκνο? Δεν τον ήξερε. Δεν τον ήξερε, αλλά τον ήξερε. Διότι όλα αυτά έγιναν εν γνώση του Χριστού. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν άγνωστο στον Χριστό. Δηλαδή δεν είδε ξαφνικά ο Χριστός τον άνθρωπο μπροστά του πάνω στο κρεβάτι και ξαφνιάστηκε. Όπως παθαίνουμε εμείς όταν μας συμβαίνει κάτι παράδοξο. Ο Κύριος ήξερε ότι θα γινόταν αυτό. Τα ήξερε όλα, εκ των προτέρων τα ήξερε. Δεν υπάρχει κάτι άγνωστο. Και ήξερε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άξιος να αποκληθεί τέκνο Θεού. Διότι ήταν δεκαγραφής προαιρέως άνθρωπος, γι' αυτό και έλαβε και την άφεση των αμαρτιών του. Τώρα το Ευαγγέλιο μιλάει για αυτό το λεγόμενο 4-1, δηλαδή τις αρετές και την ψυχή του ανθρώπου. Καμιά φορά μπορεί μια αρετή που μας λείπει να βοηθηθεί από τις άλλες αρετές? Δηλαδή αν παρομοιάσουμε εδώ πέρα τον παραλυτικό και τους 4-5 αρετές, η οποία μία λείπει από τον άνθρωπο. Πολλά λείπουν από τον άνθρωπο, δεν τα έχει όλα ένας άνθρωπος, αλλά εάν έχει αγαθή διάθεση και ταπείνωση και ζητά από τον Θεό την βοήθεια, αυτός δεν θα μετρήσει το τι έχουμε, αλλά θα μετρήσει τον πόθο μας και την επιθυμία μας να γίνουμε καλά. Πρέπει να μην έχουμε τίποτα, είμαστε ένα πτώμα, εξαίσιο από την πατέρες. Τι έχουμε? Έχουμε μια προαίρεση, η οποία ζητά «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με». Αυτό είναι αρκετό, εάν το ζητάει κανείς με πόθο και με ταπείνωση και μετάνοια, είναι αρκετό να μας σώσει. Και είδαμε εδώ τους Φαρισαίους που έλεγαν ότι μέσα τους ότι αυτός βλαστημεί. Το κατάλαβε ο Κύριος αυτό. Η ερώτηση είναι πώς πράττει ο Θεός όταν βλέπει πονηρία στην καρδιά μας? Όπως πολύ ωραία το λέτε, είναι πονηρία, διότι είχαν δίκιο οι γραμματείς που ρωτούσαν. Διότι έβλεπαν κάποιον διδάσκαλον εκεί, ο οποίος συγχωρούσε αμαρτίες. Δικαιολογημένα διαρωτήθηκαν γιατί αυτός λέγει αυτά τα πράγματα. Αλλά ο Κύριος τους έψεξε, διότι ήταν πονηροί άνθρωποι. Και όπως το είπατε, με πονηρόν τρόπο διαλογίζονται τις καρδίες αυτό. Δεν είχαν αγαθή διάθεση. Αν είχαν αγαθή διάθεση και ταπείνωση, ο Θεός θα τους πληροφορούσε. Και θα τους πληροφορούσε στην καρδία τους ότι αυτός δύναται αφιένα αμαρτίες. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουν, αλλά είναι πράγματι κάτι περισσότερο από αυτό, που μπορεί να είναι και ο ίδιος ο Θεός, για τη δική τους λογική βέβαια. Αυτό το πρόσταγμα του Κυρίου μετά τη συγχώρεση των αμαρτιών σημαίνει κάτι για μας? Για μας σημαίνει ότι αφού ο Θεός που κάνει το τελειότερο, που είναι η άφεση των αμαρτιών, μπορεί να κάνει και το λιγότερο, που είναι το να γίνουμε καλά σωματικά. Εδώ στην περίπτωση πάλι με του παραλυτικού, όπως είπατε, οι 4 φέραν τον παραλυτικό κοντά στον Θεό λόγω της ασθενίας του. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που οι Απόστολοι πηγαίνανε ανθρώπους στον Θεό, ή ο Κύριος πήγαινε από μόνος του στους ανθρώπους. Οι άγνωστοι άνθρωποι φέρνανε άλλους ανθρώπους στον Θεό. Ναι. Πώς προσεγγίζουμε τον Θεό εμείς σήμερα, πώς πρέπει να τον προσεγγίσουμε? Αυτό μας δείχνει ότι μπορούμε και εμείς με την προσευχή μας να βοηθήσουμε και να υπερμαχήσουμε υπέρ των αδερφών μας που έχουν μια ανάγκη, έστω και δεν είναι παρόντες. Φτάνει οι αδερφοί για τους οποίους προσευχόμαστε να έχουν καλή διάθεση και να είναι δεκτικοί της Θείας Χάριτος. Αν δεν είναι δεκτικοί της Χάριτος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Διότι λέει και η Γραφή ότι πολλοί ισχύοι δέσεις δικαίου ενεργουμένοι. Που ενεργουμένοι σημαίνει ότι κάπως ενεργείται και κάπως συμπράττει και συνευδοκεί και ο πάσχων αδερφός. Εάν ο πάσχων αδερφός δεν θέλει, ο Θεός δεν εκβιάζει τη θέλησή του. Εάν θέλει όμως,
έστω και αν είναι απόν, έστω και αν είναι μακράν, έστω και αν είναι άγνωστος σε εμάς. Ο Θεός βρίσκει τρόπο και τον πλησιάζει και τον αναπαύει και τον παρηγορεί και τον σώζει. Και είδαμε ότι ο Κύριος ενέπνεε τον κόσμο μόνο με το λόγο του. Ναι. Δεν εμπνεύτηκε ο κόσμος από μια πράξη που έκανα, παράδειγμα, μια ελεημοσύνη. Τελικά εμπνέει μόνο με το λόγο του ο Κύριος. Ο Κύριος εμπνέει με όλη την ύπαρξή του τον άνθρωπο. Φτάνει ο άνθρωπος να έχει τα αισθητήρια του καθαρά και φωτισμένα και να βλέπει τον Χριστό καθώς αισθεί. Οι άνθρωποι έτσι έβλεπαν τότε, έτσι νόμιζαν. Γι' αυτό ήταν σημαντικό ο λόγος να είναι λόγος των Αγίων Γραφών και να τους πείθει ότι είναι λόγος Θεού. Και αυτό ήταν για αυτούς που είχαν καλή διάθεση. Βλέπετε, ήταν παρόντες και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Δεν επίστηκαν, δεν εμπνεύστηκαν. Αντίθετα, εμπνεύστηκαν προς το κακό, προς την πονηρία. Διότι διέστρεψαν το λόγο του Θεού μέσα στην καρδιά τους λόγω της πονηρής φύσεως που είχαν. Γίνεται και σήμερα αυτό. Δυστυχώς γίνεται και με εμάς, διότι και εμείς δεν έχουμε όλη καθαρή διάθεση και έχουμε μηχανή που παράγει κακούς και πονηρούς λογισμούς. Παρόλο που ακούμε αυτό που πρέπει να ακούσουμε από την Εκκλησία. Και τον ίδιο τον Θεό να ακούσουμε, άμα δεν έχουμε κακή διάθεση, θα το διαστρέψουμε. Την περασμένη Κυριακή, Γέροντα, ρωτάσαμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Αυτή την Κυριακή ρωτάζουμε τον θρίαμβο της Ορθόδοξης Διδασκαλίας. Και η Εκκλησία έχει συνδέσει αυτή την Κυριακή με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μπορείτε να μας πείτε γιατί συνδέει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μέσα στη Σαρακοστή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, διότι ακριβώς είναι μια παράθεση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, η οποία έβαλε σαν βάση το δόγμα της πίστεως ότι αληθώς ο Θεός έγινε άνθρωπος και ενηθρώπισε να και εμείς θεοποιηθούμε, όπως λέγει οι πατέρες, αλλά και στη συνέχεια αποδεικνύεται και της Δευτέρας Κυριακής ότι αληθώς ο άνθρωπος θεοποιείται κατά χάρη. Και αυτό στηρίζεται πάνω στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος με τη μέθοδο την ασκητική της Εκκλησίας μας, με την τήρηση των Αγίων Εντολών, με την προσευχή και τα Άγια Μυστήρια, δίδαξε την Εκκλησία και διατράνωσε την πίστη ότι ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος των θείων αχτίστων ενεργειών του Θεού και γίνεται κοινωνός θείας φύσεως, όχι της θείας ουσίας, αλλά των αχτίστων θείων ενεργειών. Πώς συνέδεσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτή την προσωπική ησυχαστική εμπειρία που είχε όσο ήταν στο Άγιον Όρος και μετά αφού έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη? Ο ησυχασμός δεν είναι διαλογισμός ανατολικού τύπου, δεν είναι αντίπος γιόγκα ή οτιδήποτε άλλο ψυχοσωματικό, είναι η άσκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλοι οι πατέρες ήταν ησυχαστές και οι μάρτυρες ήταν ησυχαστές και οι Απόστολοι ήταν ησυχαστές. Δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι που έτρεχαν στα πέρατα της Οικουμένης έχοντας τη μέρημνα μπαστών των εκκλησιών, αυτοί δεν ήταν ησυχαστές, αλίμονο. Ήταν κατεξοχήν ησυχαστές, διότι ησυχαστής είναι αυτός ο οποίος ησυχάζει από την αμαρτία και από τα πάθη και δίδεται στην αγάπη του Θεού, στη θεωρία του Θεού. Και όπου και αν ευρεθεί, δεν τον εμποδίζουν τα εξωτερικά πράγματα, αλλά παραδίδεται στο θέλημα του Θεού και πει το θέλημα του Θεού με μεγάλη προθυμία και με μεγάλη χαρά. Μας είπατε στην προηγούμενη εκπομπή ότι είναι ευκαιρία η Σαρακοστή να αφοσιωθούμε, να ησυχάσουμε. Ναι. Πώς συνδέεται αυτό το ησυχαστικό πνεύμα με τον αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής? Καταρχήν, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ή είναι μόνο για τους μοναχούς? Η Σαρακοστή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, όπως και η Εκκλησία είναι για όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε στο βάπτισμά μας, μας ερωτά ο ιερέας στην κατήχηση, αποτάσσεσαι του Σατανά και πάση τη έργη αυτού και πάση την πομπή αυτού και πάση τη λατρεία αυτού? Και λέει ο κατηχούμενος, να αποτάσσουμε. Δηλαδή να αποταχθούμε από όλα τα έργα του διαβόλου, από την αμαρτία, από τα πάθη μας, από τις σωματικές και ψυχικές εξαρτήσεις μας. Να απελευθερωθούμε και τότε θα γίνουμε πραγματικά ησυχαστές. Τότε θα ησυχάσουμε. Και πώς εκφράζεται η αγάπη από τον ησυχαστή με τη σιωπή? Η σιωπή του ησυχαστού δεν είναι μία νεκρή πράξη, αλλά είναι μία διάπειρη προσευχή προς τον Θεό. Η σιωπή του ησυχαστού ανθρώπου είναι προσευχή.
δεν είναι ένα σβήσιμο του νου του, όπως είναι στην Ιρβάνα που σβήνει ο νους και σβήνουν όλα. Αντίθετα, είναι ένα ξέσπασμα αγάπης, μια κραυγή αγάπης προς τον Θεό, αντιάλειπτη και πύρινη. Και δεν είναι μόνο προς τον Θεό, είναι υπερ όλου του κόσμου. Είναι υπερ όλου του Αδάμ. Είναι ενωμένος μαζί με όλον τον Αδάμ ο συγχαστής άνθρωπος. Και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, γέροντα, ένωσε με την πίστη του πάλι τους Θεσσαλονικείς, με όλα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Αυτή η πίστη ήταν η ταυτότητα τους γένους μας. Τώρα βλέπετε ότι χάνεται αυτή η ταυτότητα. Ο Θεός έχει τους ανθρώπους του σε κάθε γενεά. Όσο υπάρχουν άνθρωποι του Θεού, διατηρείται και ταυτότητα της πίστεως στους εκλεκτούς δούλους του Θεού. Όποιοι και αν είναι αυτοί και όπου και αν είναι. Μπορούμε να διατηρήσουμε, να μείνουμε ενωμένοι με τις ρίζες μας, έτσι ώστε η ταυτότητά μας να μην μεταπέσει σε ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σίγουρα μπορούμε και επιβάλλεται να γίνει αυτό, διότι χωρίς την μετοχή στις ρίζες μας θα μοιάσουμε σε ένα δέντρο που κόβεται από τη ρίζα και ξηραίνεται και σπυρβάλλεται. Θα αποξηραθούμε και θα κατακαούμε στο πύρθο το εξώτερο. Δεν υπάρχει ζωή όταν δεν είσαι ενωμένος με τη ρίζα της ζωής. Όταν αρχίζουμε την προσπάθεια να βρούμε το Θεό, και το λέω στα πλαίσια αυτής της Σαρακοστής, συμβαίνει να ερωτευόμαστε περισσότερο τον εαυτό μας. Γιατί γίνεται αυτό? Το να ερωτευόμαστε τον εαυτό μας, κάπου λέει στον Άγιο Ανδρέα της Κρήτης, στον Μεγάλο Κανόνα, εγενόμην αυτοείδωλο, δηλαδή ο άνθρωπος φτιάχνει ένα είδωλο του εαυτού του, το οποίο λατρεύει και θυμιάζει και λιβανίζει και προσφέρει θυσίες μέρα νύχτα σε αυτό. Και καλείται ο άνθρωπος να σπάσει αυτόν τον είδωλο, το συντρίψει. Εάν είναι άνθρωπος αγωνιστής, θα συντρίψει το είδωλο του εαυτού του. Εάν δεν είναι, θα ταυτιστεί με το είδωλο αυτό και θα συντριβεί και ο ίδιος δυστυχώς. Βοηθάει η Σαρακοστή σε αυτό? Η Σαρακοστή βοηθά πάρα πολύ, διότι η νηστεία μας αποσυνδέει από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας συνδέουν με τον εμπαθή άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Παρακαλώ. Άλλη μια εκπομπή Καρδιακός Λόγος ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε και εμείς, πώς και πόσο, πώς και εσείς, την ερχόμενη εβδομάδα, τη συνάντηση με τον Πανιερότητα Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής.